Ημέρες, δηλαδή σήμερα Σάββατο 13 και αύριο Κυριακή 14. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο χορευτικά συγκροτήματα. Το ένα είναι ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Πτολεμαίδος και το άλλο ο Σύλλογος, ο Μορφωτικός Σύλλογος από την Άρτα, θα χορέψει νησιώτικους χώρους. Το γλέντι βέβαια θα συνεχιστεί μετά το ποντιακό γλέντι με τον πολύ καλό παραδοσιακό το Δημήτρη, τον Καρασαβίδη και στο Πλαρίνο το Σεχίδη το Θεόφιλο. Για να εκεί θα μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει, να γλεντήσει. Τώρα αύριο θα έχουμε το δικό μας χορευτικό, το εφηβικό, τη χοροδία και τους μικρούς λιράριδες. Είναι δηλαδή καθαρά του συλλόγου άνθρωποι και το πρόγραμμα περιλαμβάνει από καλλιτέχνες για το γλέντι μετά, τον Παναγιωτή, τον Κώστα, τον Διονύση, τον Παυλίδη και δύο νέους από την περιοχή, τον Φωτόπουλο και την Παπαγιαρίδου που θα τραγουδήσουν. Νομίζω αυτά σε γενικές γραμμές και θα γίνει και εκεί το αντίστοιχο γλέντι ποντιακό. Ποιοι είναι οι στόχοι του συλλόγου από εδώ και πέρα? Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι σε ό,τι αφορά, δηλαδή τη διατήρηση των παραδόσεων μας. Όσο μπορούμε να κρατήσουμε αυτά που παραλάβουμε από τους προγόνους μας, να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές. Ένα από αυτό είναι το τραγούδι και ο χορός. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σαν κύριο στόχο, δηλαδή κύριο άξονα, ακριβώς αυτά τα δύο. Ξεκινούν σήμερα οι διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαίδας, Εορδέας. Είμαι σίγουρη ότι ο Σύλλογος έχει φροντίσει το διήμερο αυτό να απολαύσουμε πολύ από την παράδοση. Εγώ να ευχηθώ να συνεχίσουν την πολύ σπουδαία δουλειά που κάνουν στη διατήρηση και στη διατήρηση της παράδοσης των ηθών και των εθίμων μας. Να συγχαρώ τον πρόεδρο αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας φέρνω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Γιώργου Δακή και τις ευχές του για την επιτυχία των εκδηλώσεών σας. Κύριε Πρόεδρε, και το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελα να το συγχαρώ, διότι λειτουργείτε πολυεπίπεδα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε κάθε προσπάθειά σας εμείς θα είμαστε δίπλα σας, διότι θεωρούμε ότι η λειτουργία των συλλόγων είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Άλλωστε το αποδεικνύουμε έτσι ότι συμπαριστάμεθα στην λειτουργία του Συλλόγου με επιστέγασμα την απόφασή μας να χρηματοδοτήσουμε την ανέγερση του σπιτιού των ποντίων, το οποίο φαντάζομαι ότι θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες της λειτουργίας του Συλλόγου και θα είναι και ένα κόσμο για την πόλη της Πτολεμαίδας. Να είστε καλά. Λίγο της νύχτας ονειρώνες του μυαλού της άλλη. Όπα όπα δες του μυαλού της άλλη. Thank you.
ναι, δείχναμε θέλουν οι καρδιές. Ευχαριστούμε το ΔΣ για την όμορφη φιλοξενία. Φυσικά δεν μπορώ να μιλήσω.
για αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πάω ανάσα. Εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους, καλές επιτυχίες στις εκδηλώσεις σας και κάποια στιγμή περιμένουμε να το δώσουμε την πρόσκληση να είστε κοντά μας κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.